τη στολή του και τη σκουφιά την ψηλή του μ' όλα τα φτερά. Μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει. Βρε το φουκαρά, βρε το φουκαρά. Το τζολιά μας το Λεβέντι βρίσκει τα βουνά και θαυμάζει τον αφέντη το μακαρονά. Αχ, Τζιάνο, θα τρελαθώ, Τζιάνο, με την Ελλάδα ποιος μου είπε να τα βάνω. Τζιάνο δεν το λέγανε. Παρτιτζιάνο. Τζίνο, αχ, Τζίνο, θα τρελαθώ, Τζίνο. Έβγαλες και καινούριο τραγουδάκι, μαθαίνω. Έβγαλε καινούριο τραγούδι ο Τζίνο. Σήμερα δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα δεν είναι αυτό. Σήμερα είναι γιορτάζουμε την εθνική μας εορτή. Και έτσι πληροφοριακά θέλω να ξέρετε ότι είμαστε από τις λίγες χώρες στον πλανήτη, οι οποίες, παιδιά, να ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτή την παρατήρηση. Γιορτάζουμε την κήρυξη του πολέμου. Κήρυξη του πολέμου και όχι απελευθέρωση, διότι πριν πολλά χρόνια, Φρανίτο, η Ελλάδα κήρυξε τον πόλεμο. Και είπε. Όχι! 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 Ο Μεταξάς δεν υποτασσόμεθα στο μακαρονά. Όπου βλέπεις μακαρονά, μακαρονάς είναι ο Ιταλός. Έτσι λέγαμε και καλά μακαρονάδες. Ναι, αλλά όχι μόνο στους μακαρονάδες. Όχι μόνο στους μακαρονάδες. Και στα λουκανικάδες. Μετά εισέβαλαν το 41, δεν ήτανε, όπου εισέβαλαν... Και στους Γερμανούς δεν είπατε. Και οι Γερμανοί, όπου κι αυτούς... Πόρτα! Τους πάγαμε λάχανο, διότι μπορεί να είμαστε μία μικρή χωρούλα στο χάρτη. Μία μικρή χώρα στο χάρτη, αλλά έχουμε τσαγανό. Όμως αυτή η χώρα έχει περάσει... Όχι τσαγανό, τραγανά έχετε. Έχουμε τσαγάνο, έχουμε αυτοπεποίθηση, έχουμε θάρρος, έχουμε σιγουριά, έχουμε αέρα, έχουμε πατριωτισμό! Λες! Δεν θα μας υποτάξετε ποτέ! Λες! Τούκιας! Λοιπόν, που λες. Και τους κατατροπώσαμε. Μετά, βέβαια, από όλο αυτό το σκηνικό, περάσαμε και έναν εμφύλιο πόλεμο. Τον περάσαμε τον εμφύλιό μας, διότι μόνο στην Ελλάδα μπορείς να τα βρεις αυτά. Εκεί που απελευθερωθήκαμε, κατευθείαν μετά ήρθε ο πόλεμος, ο εμφύλιος, ο χειρότερος όλων. Και μετά τον εμφύλιο ακολούθησε μετά χρόνια δικτατορία, μετά περάσαμε τα πάντα και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε χειρότερους καιρούς από τότε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάτω υπό τον ζυγό του δούνου του. Λες! Λες! Αλήτες! Τέλος πάντων. Αλλά σήμερα γιορτάζουμε την εθνική μας εορτή. Γιατί ήσασταν διπρόσωποι και αντιπρόσωποι εσείς που θέλατε να μας υποτάξετε. Τίποτα άλλο δεν αγαπώ! Yes! Λοιπόν, να κάνουμε μια ιστορική αναφορά σήμερα σε αυτή την ημέρα. Καλημέρα εγώ. Θέλω να μου πεις... Θέλω να στείλω το καλημέρα. Θέλω να μου πεις τι από όλα αυτά κατάλαβες. Ξέρεις που γιορτάζουμε σήμερα, έτσι. Το όχι. Όχι, μπράβο, μπράβο, κουτσουνάκι μου. Τουλάχιστον ο Φρανίτο που ξέρει και ιστορία, ξέρει. Ξέρει 5-6 πραγματάκια καλύτερα. Σήμερα δεν είναι όταν κατεβήκατε και το σημαία από την Ακρόπολη. Τι, όταν. Γι' αυτό είναι άλλη μέρα. Τι κατεβήκαμε. Όταν κατεβάσαμε τη σημαία την. Όχι, αυτό είναι. Μετέπειτα. Και το 25 βέβαια, Μαρτίου τι γιορτάζετε. Την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους. Σε λίγο καιρό πάλι θα. Το μπακλαβά είναι και δικό μας. Αγάπη. 400. Και ελληνικό είναι το μπακλαβά. 400 χρόνια σκλαβιά. Όχι 5 χρόνια. Αυτό το έμαθα για την 400... φουστίτσα των Τσολιά. Ότι έχει τις πτυχές όσο ήταν και η σκλαβιά. Ναι. Και όχι μόνο. Καλά, 5 κιλά η φούστα, ρε. Να σου πω κάτι όμως. Πάλι καλά που ξέρει να τα ξεχωρίζει, γιατί παιδιά, έβλεπα τις προάλλες, αν έχετε το Θεό σας, ένα ρεπορτάζ που ρωτάγανε παιδάκια στο σχολείο και στο έλεγα μαρίδια με τυρί. Παιδιά, λέγαμε τι γιορτάζουμε σήμερα και λέγανε την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους. Τον Άγιο Δημήτρη, που ήταν τις προάλλες. Που είπαμε το όχι στο Μεταξά. Δηλαδή, ήτανε λίγο, είναι λίγο ντροπή, ας πούμε, ρε παιδιά, να μην ξέρουμε τις εθνικές μας εορτές. Δηλαδή... Να μην ξέρετε που είναι η Ελλάδα στο χάρτη. Μα τι Έλληνες είστε, τι πατριώτες είστε. Πρέπει λίγο αυτά να σεβόμαστε τις εθνικές μας εορτές. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Για να καθόμαστε, Φρανίτο, εγώ και εσείς, αυτόν τον ωραιότατο κίτρινο καναπέ, χύθηκε το αίμα των προγόνων μας. Χύθηκα με αγώνα, με υδρότα,
με αίμα, δάκρυα και υδρότα, έχουμε σήμερα την ελευθερία μας. Σήμερα μπήκε μέσα σου κολοκοτρώνη και το έχεις εκεί απανεστάρτητος. Πού να δεις τι παθαίνω και στην 28η που μπαίνει μέσα μου το πνεύμα της Μαντός Μαυρογένους. Εκεί να δεις τι σήμερα δεν είναι 28. Σήμερα είναι. Τι? Σήμερα είναι. Όχι, το Μάρτιο θέλω να πω. Το 25. Στην 25 Μαρτίου, εκεί να δεις τι γίνεται. Και το Πολυτεχνείο πότε είναι? Στη 17 Νοέμβρη είναι. Α, θα έχουμε και τώρα άλλη εθνική γιορτή. Ναι, 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 ναι. Τώρα το Νοέμβριο και μετά η άλλη. Εκείνο μου αρέσει πιο πολύ. Γιατί τόσο πιο κοντά. Στο Πολυτεχνείο, ναι. Οι αγώνες που είχαν γίνει. Θα μιλήσουμε. Γιατί και είμαι εγώ από την γειτονιά, ρε. Θα μιλήσουμε εκείνη την ημέρα, την ιστορική που θα έρθει, να δεις για όλους τους αγώνες που γίνανε στο Πολυτεχνείο και σας υπόσχομαι ότι θα τα πούμε έξω από τα δόντια. Εκείνη την ημέρα όλα έξω από τα δόντια. Τι έχει πάθει σήμερα, μιλάει. Ναι. Είμαι περήφανη. Κι εγώ ένα τέτοιο. Είμαι περήφανη για τη χώρα μου γι' αυτό. Μην κοιτάτε τώρα, παιδιά, έτσι όπως περνούμε λίγο που είμαστε. Να μην το χαρακτηρίσω πώς είμαστε. Πώς είμαστε, μια χαρά είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Μια χαρά δεν είμαστε. Έχουμε αύξηση εδώ και πολύ καιρό, αλλά. Μια χαρά δεν είμαστε. Έχουμε περάσει τόσα και τόσα. Αύξηξη. Και έχουμε κολλήσει σε ένα. Ναι. Δούνο του. Αλλά εμένα ακόμα ο πατέρας μου μου δίνει λεφτά, ε. Και σε ένα μέρη. Δεν είμαι μόνο. Πλάκα κάνει. Γι' αυτό είναι η γονή. Τι ηλικία έχει. Κι εσύ. Εντάξει τώρα, ρε, οι γονείς είναι για να βοηθάνε. Μικροφαίνεσαι. Έχει και ένα παιδάκι η Μέρη. Πότε πρόλαβες? Πρόλαβε, άμα θέλει κανείς θα προλαβαίνει. 25 κάνεις παιδί. Άντε και σένα η ώρα σου είναι. Εγώ δεν κάνω παιδί. Σιγά σιγά, τι θα κάνεις, σκυλί? Εγώ περίμενα να μετακομίσω μόνος κάποια στιγμή. Και τι θα κάνεις εσύ, καλέ, μόνος θα πεθάνεις έτσι? Ναι. Ούτε κάποιον να σου βάλει τις πάνες, ναι. Να σου αλλάζει τις πάπιες, τίποτα. Σε γυροκομείο θα πεθάνεις. Στην ψάφτα θα πεθάνεις. Όλη μέρα εκεί να μυρίσει ωραία. Δεν πειράζει. Το σπίτι. Θα μου μεγαλώσω στα δικά μου τα παιδιά. Θα σε έχω, θα λένε ο Θείος ο Φρανίτο. Ναι. Τα παιδάκια μου. Δεν έχω καλύτερο πράγμα. Αυτή με θέλει για να του φέρω τις λαμπάδες τα παιδιά. Ο Θείος ο Φρανίτο. Τους λαμπάδες και τα ρούχα και τα παιχνίδια των Άγιων Βασιλείων. Μετά εμένα με μια γραβάτα του χρόνου. Και θα πηγαίνουμε. Καλά όλοι. Πάει ο Θείος. Θα πηγαίνουμε όλοι τα Χριστούγεννα, θα τρώμε τις γαλοπούλες μας και μετά θα πηγαίνουμε όλοι μαζί στην Ισπανία. Εκεί στη γιαγιά τη Μερσέδες. Στη γιαγιά τη Μερσέδες. Τι έχεις πάθει σήμερα? Δεν ξέρω. Είσαι αναστάτετη. Είμαι σήμερα αναστατωμένη, ναι. Διότι δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αυτές τις εθνικές εορτές θυμάμαι τα νιάτα μου που βγαίναμε έξω με τις φουστίτσες μας, κάναμε την παρέλασή μας. Φέτος δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου τις ειδήσεις για τις φουστίτσες. Τι θα γίνει φέτος, θα πάτε με τις φουστίτσες μέχρι το αφαλό? Όχι, το αφαλό είναι εδώ. Εντάξει, ρε αγαπουλίτσα μου. Το αφαλό είναι εδώ. Μέχρι το αφαλό. Αλλάξανε τα δεδομένα. Τι να βγει δηλαδή τώρα, να βγει μαθητριούλα με τη φουστανέλα μέχρι κάτω, εντάξει, μέχρι το γόνατο. Το ξαναλέμε. Δεν γίνεται. Αμαντώ. Δεν γίνεται. Το ξαναλέμε. Πάλι πέρσι, οι κοπέλες, την ίδια μέρα, την ίδια κουβέντα. Ναι, 15χρονο θα μπει με τη φουστίτσα που θα φαίνεται όλα. Γιατί, δηλαδή, συγγνώμη τώρα με συγχωρείς, το καλοκαίρι όταν τριγυρνάνε με τις φουστίτσες και με τα σορτσάκια δεν σας πειράζει. Τώρα σας πείραξε που βγαίνουν στην παρέλα. Γιατί ρε παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη, το μήκος της φούστας κάνει δηλαδή κάποιο ναι, ναι, κορίτσι. Γιατί είναι ντροπή μια κορίτσια. Αν είναι Ελληνίδα ή όχι. Είναι συγγνώμη, εγώ είμαι η μητέρα ή ο πατέρας της κοπέλας. Και συγγνώμη, η εσφαλιάρα που θα φάει η κοπέλα μου για να μάθει. Ναι. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Σας πληροφορώ. Άκουσε με σε ένα λεπτό τώρα. Είναι ωραίο να πας στο δρόμο, να δεις την κοπελίτσα 14 ή 15 με όλο το ποπάκι έξω. Μα δεν θα είναι το ποπάκι της έξω. Το λίγο το μπουτάκι της θα είναι έξω. Και η δάσκαλη Ξανθιά με όλα τα μπούμπις έξω. Θέλω να σου πω ότι ακόμα και οι γονείς να είναι από κοντά και να θέλουν τα κοριτσάκια τους να φοράνε μακριές φούστες, την έχουμε εμείς τη λύση. Εγώ τι έκανα, τώρα με βλέπει και ο πατέρας μου. Το ξέρουμε. Φόραγα από πάνω το παλτό, έβαζα τη φούστα από πάνω τη μακριά, αυτή την καλογερίστικη που μου είχε η μάνα μου. Και με το που έφευγε η μάνα μου και ο αδερφός μου. Και ο πατέρας μου εκεί πέρα στην παρελέση, χράου και έβγαινα με το μίνι έξω. Δεν τρέπεσαι. Όχι. Δεν τρέπεσαι. Όχι. Σαν την Demi Moore. Να μας βλέπουνε οι τουρίστες και οι τουρίστριες και να λένε, αυτός είναι λαός. Ναι. Για τον τουρισμό το κάναμε. Να πει τι παιδεία έχουν αυτά τα παιδιά. Γιατί καλή η παιδεία μου, δηλαδή θα φανεί από εσύ το πούτι. Εσύ έχεις το παιδί να φοράει το πουκάμισο ανοιχτό μέχρι εδώ. Να δείχνει τρίχα. Δεν το άμα κάνω. Άμα τα έχει τα πλούσια, τα ελέγχει, γιατί να μην τα δείξει.
Άμα είναι και εδώ πέρα όλος ξυρισμένος και είναι ωραίο το στέρνο του, γιατί να μην το δείξει. Δεν κατάλαβα. Ωραία. Δεν κατάλαβα. Δεν τρέπεσαι τώρα. Αρκεί να περπατεί λεβέντικα. Άμα περπατεί λεβέντικα, μια χαρά. Δεν είσαι παράδειγμα τώρα για τα κοριτσάκια που μας βλέπουν εδώ. Τι λες, μωρέ! Να σας πω. Πες τα, ναι, από μπράβο. Από πότε σε έπιασε ο πουριτανισμός σου και ο συντηρητισμός σου, όχι. Δηλαδή. Η κοπέλα, αν είναι παραπάνω από 18, να κάνει ό,τι γουστάρει. Μικρότερη από 18 γιατί πρέπει να έχει σεβασμό. Δηλαδή, να μην βγει, τι είναι, πού ζούμε, στο 1940 τότε. Ναι, καλά, αλλά κι άλλα δεν σας πειράζουν, αυτά σας πειράζουν. Θυμόμαστε. Βέβαια. Όχι, συγγνώμη, μπορώ να μιλήσω τώρα σοβαρά. Το μήκος της φούστας δηλαδή θα μας επιβάλλει. Μπορώ να μιλήσω σοβαρά. Μίλα. Έτσι γίνονται τα πράγματα όπως γίνονται τώρα. Τα κοριτσάκια δεν έχουν σεβασμό ούτε στη μητέρα ούτε στον πατέρα. Ναι. Που δεν φταίνε και τα κοριτσάκια. Φταίνε και ο πατέρας και η μητέρα. Ο πατέρας και η μητέρα. Γιατί, συγγνώμη ένα λεπτό. Ναι. Τα κοριτσάκια, ναι, τέτοια ηλικία, πρέπει να δουν μπόφτο σφουγαράκι. Η Δώρα την εξερευνήτρια. Με... Δεν πρέπει να σκεφτούν, α, την φούστα θα την βάλω και πιο κοντή για να φαίνεται το string. Με συγχωρείς. Και εμείς με το σογκόγκο. Πρέπει να πάνε στο σχολείο. Με το σογκόγκο και τη Sailor Moon. Όχι, και τώρα θα στείλω και ένα μήνυμα πολύ σημαντικό. Γιατί ξεκινάμε από τις κοντές φουστίτσες και μετά αυτό λες ότι είναι τα Pokémon, ρε φίλε. Δεν το με τις αφρά. Όχι. Άκουσε με ένα λεπτό. Μετά, συγγνώμη, τα κοριτσάκια έχουν ηλικία να πάνε στο σχολείο, να διαβάσουν. Να φυλάνε για πρώτη φορά. Όχι να κάνουν και άλλα πράγματα. Γιατί μετά. Είναι μακριά φούστα. Δεν ακούω τίποτα άλλο. Τέλος. Φορέστε τα μπίνια σας και βγείτε έξω. Ναι, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε. Βάλε κοντή φούστα και στεναχωρήθηκες τώρα. Τι ήθελα να πω. Είναι αλήθεια αυτό που μου είπες τώρα. Δηλαδή θα απαγορεύσουν τις κοντές τις φούστες. Θα τις απαγορεύσουμε. Τι ήθελα να πω. Παιδιά, εσείς τι λέτε για τις κοντές φούστες ή για τις μακριές. Πώς σας αρέσουν. Στείλετε μηνύματα στο Facebook να διαβάσουμε. Αυτά. Άρε, Φρανίτο, μου κάνεις την καρδιά περιβόλη τώρα. Θέλω να κάνουμε καμία αναφορά τώρα. Θέλω να πούμε καταρχήν αυτό μπράβο που είπες, να μας πούνε το θέμα τους και τα παιδιά. Άτλο Καρή Πορτμάτιβι στο Twitter και στο Facebook. Κάνε ένα πλάνο τώρα. Ιδέες, το έβαλε γαλάζιο γιατί θυμάται το γαλάζιο της σημαίας. Είναι πολύ εθνική η στρίμαντο. Παιδιά, βλέπετε, έβαψα τα νύχια μου μπλε. Καλά και από χθες τα έχεις μπλε, αλλά εντάξει. Τα έβαψα δεν κάνεις μπάνιο, δηλαδή τα νύχια δεν φεύγουν με το μπάνιο. Καλέ, μία εβδομάδα τα κρατάς. Α, ναι. Και ειδικά αν είναι αυτό το καινούριο το ημιμόνιμο. Ημιμόνιμο. Ημιμόνιμο μπορείς να τα κρατήσεις 2 εβδομάδες. Έχω σοφή με αυτό το πράγμα. Άστα, τι λες τώρα. Τι θέλω να σου πω, ρε κουτσουνάκι μου. Α, ναι, στείλτε μας τα μηνυματάκια σας να μας πείτε εσείς το θέμα σας για τις φούστες. Άμα συμφωνείτε ή όχι. Πες το. Ποιο. Αυτό. Αυτό, πες το. Ακούστε παιδιά, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πότε σας το λέμε γίνει από την προηγούμενη εβδομάδα, 7 Νοεμβρίου. Πού? Στο Pixie. Όχι στο Pixie. Πού? Στο Gazi Music Hall. Α, στο Gazi Music Hall. Συγγνώμη, Φίβερδε. Ποιος οργανώζει? Έχουν πάρει τα μυαλά μου αέρα. Λοιπόν, ποιος το οργανώνει? Καλέ το Pixie. Ναι, αλλά δεν θα είναι στο Pixie. Α, ναι, στο Gazi Music Hall. Χωρητικότητα 4.000 άτομα, παιδιά. 2.000 λεφτά. Δηλώστε συμμετοχή, διότι ο κορυφαίος DJ και παραγωγός της τέκνο, ο Jamie Jones, θα εμφανιστεί εκεί πέρα, θα γίνει χαμός. Και ποιος θα έρθει. Ποιος άλλος. Περίμενε τώρα, γιατί δεν το έχω και πολύ με τα αγγλικά μου. Ο Ρίτσι Αχμέντ. Αχμέντ. Ο Ρας Γάλοπ. Και το Resident από το Pixie που το λένε πώς. Gus and Bonzo. Μπράβο. Είσαι κορυφαία. Λοιπόν, δηλώστε συμμετοχή, παιδάκια μου. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Θα πούμε και θα ανακοινώσουμε και σιγά σιγά και τα ονόματα των νικητών. Θυμάσαι την Παρασκευή. Που είχαμε πει τις 2 τυχερές μας. Και θα κερδίσετε από διπλές προσκλήσεις για 2 ατομάκια. Να πάτε 5 διπλές προσκλήσεις. 5 διπλές προσκλήσεις να πάτε να το χαρείτε. 5! Να περάσετε τέλεια. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Βιαστείτε τώρα να δηλώσετε συμμετοχή. Φίσα, πόσα θα πάρουμε. Μην μου τζώσεις. Όχι. Ναι, γιατί το έχω για. 5. Το απέφυγα. Είναι κακό να μου τζώνουμε. Είναι του διαβόλου. Ψέματα είναι. Είναι κρουσουζία, δεν κάνει. Ξέρεις πως μου τζώνουμε στην Ισπανία. Μπορώ να το κάνω. Γιατί δεν ξέρω. Εδώ στην Ελλάδα νομίζω δεν το κάνετε αυτό. Έτσι. Όχι. Ρώτα την ελευθερία ώρα, να το κάνω. Ελευθερία δεν είναι μπορεί... κακό. Αχ, όχι. Είναι... Όχι, αυτό. Δεν είναι αυτό, είναι άλλο. Εντάξει, αυτό. Όχι. Κάτω στον εαυτό σου. Να το κάνω. Ναι, κάτω στον εαυτό σου.
Είναι έτσι. Α, δεν είναι κακό. Το κάνουμε και εδώ. Εδώ δεν το κάνουμε. Όχι έτσι. Με άλλη φορά. Όχι, είναι διαφορετικό. Αυτή το κάνουμε με την κάθετη φορά. Εμείς το κάνουμε με την οριζόντια. Παίρνεις φορά, κάνεις... Άι, φύγα από εκεί. Δηλαδή, στο δρόμο, ρε παιδί μου, αν οδηγείς, του κάνεις το αλλού, άμα θες να το μουτζώσεις. Άντερε από εδώ, ναι, αφήνεις το τιμόνι. Ναι, ναι, άντερε από εδώ. Εντάξει. Και με τα δυο τα χέρια. Τι λέω κι αυτός. Να σε ρωτήσω κάτι, καλέ. Τώρα που λέμε για εθνικές εορτές και τέτοια, πότε γιορτάζετε εσείς? Γιορτάζετε κι εσείς 7 Δεκεμβρίου, νομίζω. 7 Δεκεμβρίου και. 7 Δεκεμβρίου και. 14 Οκτωβρίου. Δεν είσαι σίγουρος. 7 Δεκεμβρίου είναι η μέρα του συντάγματος στην Ισπανία. Τι είναι 7 Νοεμβρίου. Όχι Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου. Τι είναι 7 Δεκεμβρίου. Η μέρα του συντάγματος. Και το άλλο, το 14 Οκτωβρίου. Ναι. Είναι το μέρα τη Ισπανιδάδη, η μέρα που βρήκαμε Αμερική. Μπράβο. Αν δεν γιορτάζετε κανένα πόλεμο, τίποτε, κάποια απελευθέρωση. Στο πόλεμο, πόλεμο δεν το γιορτάσουμε. Α, δε, την απελευθέρωσή σα. Αφού πέθανε Φράνκο και μα άφησε πολύ ήσυχή μα. Τι να γιορτάσουμε. Κάτσε ρε παιδί μου, συγγνώμη τώρα. Ένα λεπτό για να μαθαίνουμε και ιστορία. Η Ισπανία υποδουλώθηκε ποτέ από κάποια ξένη χώρα? Όχι. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αφού the world was in our feet. Εμείς είχαμε όλο τον κόσμο. Αμερική, Φιλιππίνες, κομμάτι από Αφρική, Μπέλγιο, Ολλανδία ήταν δικά μας κάποια στιγμή. Άσε μας ωραία, τώρα. Ωραία, κάποια στιγμή. Μετά δεν είχατε αλήθεια. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας σας πολέμους όμως. Δεν είχατε ποτέ ένα πόλεμο που να έρθει μια ξένη χώρα και να σας υποτάξει, ας πούμε. Στην Ισπανία. Χύψη χρόνια. Ποτέ. Δεν πέρασατε ποτέ από ήρθαν πόλεμο. Οι Άραβοι κάποια στιγμή, αλλά το 1492 ήρθαν οι Καθολικοί και τους καθάρισαν. Άρα δεν περάσανε ποτέ από πόλεμο αυτοί, ε. Γι' αυτό αναπτυχθήκαν. Έχουμε χάσει το πόλεμο. Χάσαμε το πόλεμο με την Αγγλία, ναι, το Τράφαλγαρ. Είχαμε χάσει το πόλεμο με την Αγγλία, το Τράφαλγαρ. Ναι. Γι' αυτό... Σας το πήραν αυτό? Όχι, το πόλεμο ήταν εκεί πάνω. Πού είναι αυτό? Στα νερά της Αγγλίας. Στη θάλασσα. Μέχρι εκεί πάνω φτάσατε. Βέβαια. Αφού ήθελαν να μας πάρουν τα πάντα. Και μετά χάσαμε και Κούβα το 1800 κάτι με τους Αμερικάνους. Σιγά κι εσείς παντού ήθελατε να εξαπλωθείτε. Πάμε σε ένα κομμάτι και ερχόμαστε. Κούβα. Δώσε ένα κομμάτι. Αυτός ποιος είναι ο Πάνος ο... πρέπει να πω ότι γνώρισα τον αδερφό του άλλου. Ποιανό. Του Καραβελιά. Μαραβέγια. Μοιάζουν. Ολοίδια, αλλά με γυαλιά και το μαλλί πιο φουντωμένο. Έχουν το ίδιο το απεραμέντο, έτσι. Είναι καλλιτέχνης και αυτό. Ναι, το γνώρισε σε ένα μαγαζί. Από εδώ χαιρετίζουμε στον κύριο Πάπα που έχει το καλύτερο μαγαζί με βινίλια του κόσμου εκεί στην Ιπποκράτους, δίπλα από το σπίτι να πάτε. Βινίλια, γιατί έχεις εσύ πει κάποια τέτοια στο σπίτι? Όχι, αλλά τώρα ξεκινώ σιγά σιγά και παίρνω βινίλια. Τι να τα κάνεις, καλή για τη φάση, να τα παίξω πιο hipster. Αν θέλετε, έχετε ένα πίκα και θέλετε να μου το κάνετε δώρο, μπορείτε να το στείλετε έχει εδώ. Έχει ένα ο πατέρας μου. Λειτουργεί. Δεν ξέρω, το έχουμε πετάξει και στο εξοχικό, το έχουμε βάλει στην αποθήκη, ας το φέρω. Από τον... Τίποτα, 500 ευρώ δώσε μου. Τίποτα. Τζάμπα μου. Αφού μπορώ να το βρω με 100 ευρώ. Ξέρεις πόσο κάνει αυτό. Λοιπόν, τι να πω, πάμε σε μια ειδισούλα. Λοιπόν, πριν πάμε στην ειδισούλα μας, να πούμε ότι θα πάμε στο αλλού για να περάσουμε φανταστικά. Δεν σε πιστεύω, να πάνε τα παιδιά. Εγώ σε να σε πιστεύω πριν. Κοίτα. Μην κοίτα σήμερα που είναι αργία. Πάμε ημέρα την γιορτή μου. Στο αλλού. Θέλεις. Έχει κανονίσει. Δεν θέλεις να κάνουμε κάτι άλλο. Αφού είναι Σάββατο, τι θα κάνουμε. Σάββατο, να βγούμε έξω, να το γιορτάσουμε. Στα βουζούκια δεν ξαναπάω. Όχι βουζούκια, ρε παιδί μου, να πάω. Σου το είπα χθες τι έπαθε στα βουζούκια και δεν ξαναπάω. Εχθές το είπα. Πήγες τα μπουζούκια ο Φρανίτος. Όχι χτες. Εχθές Δευτέρα σου το είπα, ναι. Ναι. Την Παρασκευή πήγα. Ναι, να πούμε. Λοιπόν, ακούστε παιδιά τώρα τι ακριβώς γίνεται στο αλλού. Ήρθε μια καινούρια νέα δυναμική εταιρεία, το Moonraker. Πώς? Moonraker. Τι σημαίνει Moonraker? Καλό ακούγεται. Αυτός που κάνει στο φεγγάρι, το κάνει λίμπα. Πάνω κάτω. Όλα, το κάνει κομμάτια όλο. Λοιπόν, το νέο παιχνίδι, παιδιά, σας περιμένει στο αλλού, το Moonraker, να πάτε εκεί πέρα με τα φιλαράκια σας να, με τα φιλαράκια σας να διασκεδάσετε. Σήμερα δεν είμαι καλά, όλα σας να κάνω. Το Moonraker, παιδιά, προσγειώνεται...
Το Moonraker. Πώς? Το Moonraker! Α, οκ. Προσγειώθηκε ξαφνικά στο Αλού Φαν Πάρκ. Από την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου θα μείνει μόνο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Γι' αυτό εσείς που το ακούτε τώρα προλάβετε να τρέξετε, να επιβιβαστείτε πριν το χάσετε μια για πάντα. Σας το λέμε κανεβαίνει τώρα δηλαδή. Κανεβαίνει 13 μέτρα. Είναι προχώ το παιχνίδι, είναι προχώ δηλαδή. Πάει 80 χιλιόμετρα την ώρα. Και μη σου πω και τι άλλο κάνει. Και κάνει 13 στροφές. Έτσι. Το δευτερόλεπτο. Άμα θέλετε κι εσείς. Όχι το λοιπόν, δευτερόλεπτο, το λεπτό. Να κάνετε 13 στροφές το λεπτό, να πάτε εκεί πέρα, αλλά μην έχετε φάει πρώτα. Ξέρεις, για να μην έχουμε και καμία. Μετά το σουμπλάκι. Άσχημη επίπτωση. Λοιπόν, κουτσουνάκι μου, πάμε εμείς στη συζήτηση. Ναι, ξεκίνα, δεν έχεις πει ούτε καμία είδηση. Λούφα από τη δουλειά. Μπούρου, μπούρου. Τι να μην πείτε για να σας πιστέψει το αφεντικό. Δεν θα έρθω. Έχω το φαΐ στο φούρνο. Ό,τι λες! Γιατί υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θα πάει ναι, και να του πει δεν θα έρθει γιατί έχω το φαΐ στο φούρνο. Σήμερα είναι αργή, αλλά λειτουργούν μερικά πράγματα. Ναι. Α, τώρα που το είπες, θα πάω να ρωτήσω και στο γυμναστήριο. Τα σουβλατσίδικα. Τα γυμναστήρια λειτουργούν σήμερα. Εμείς είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε. Εντάξει, είναι μην το μας βλέπετε. Μας. Είμαστε. Τα παιδιά δεν έχουν σχολείο. Είμαστε αληθινά. Τα πανεπιστήμια δεν λειτουργούν. Τι άλλο, οι τράπεζες λειτουργούν. Ναι. Όχι. Τα ATM δεν λειτουργούν. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις. Ναι, αλλά ας πούμε, έχει τα σουβλατσίδικα είναι ανοιχτά, οι καφετέρειες είναι ανοιχτά. Βέβαια. Γενικότερα οι χώροι εστιάσεως είναι ανοιχτοί. Πάμε να πούμε παρακάτω και άλλες ατάκες που δεν πρέπει να το πεις. Σήμερα. Είναι, ναι, ναι. Ήμουν στο καζίνο το Σαββατοκύριακο και μου περίσσεψαν λεφτά να παίξω και σήμερα. Θα πάει δηλαδή άνθρωπος να πει αυτό το πράγμα. Κόλλησα στο μηχάνημα που μετράει την πίεση. Είχα ένα τυχερό χθες το βράδυ και δεν ξέρω σε ποια περιοχή βρίσκομαι. Αυτές είναι μερικές από τις πιο απίθανες δικαιολογίες που έχουν ακούσει οι Αμερικάνοι εργοδότες έβρεσης εργασίας στο Career Builder και κάνουν το γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Είναι δικαιολογίες που έχουν πραγματικά υποθεί από κάποιους που νόμιζαν ότι έτσι θα γίνουν πιστευτοί. Κάποιος είπε πως κατά λάθος βρέθηκε σε αεροπλάνο προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ άλλος νόμιζε πως θα τη σκαπούλαρε λέγοντας ότι η στολή του κάει και στο φούρνο μικροκυμάτων. Δηλαδή πρέπει να έχεις IQ ραδικιού για να το πεις αυτό. Έχεις πει ποτέ κάτι τέτοιο. Πες την αλήθεια και εγώ θα σου πω τα δικά μου. Σε εργοδότη ή στο σχολείο έλεγα ότι είναι άλλο. Όχι στο σχολείο, σε δουλειά. Κοίτα, τώρα σε δουλειά, μια ζωή ας πούμε για να αποφύγω, έλεγα ότι είμαι αδιάθετη. Ότι είναι οι δύσκολες μέρες του μήνα και ότι δεν μπορούσα. Θυμάμαι τότε παλιά που δουλεύω επί ένα χρόνο. Συγγνώμη, τι είχες μέσα. Επί καμία φορά το μήνα, το ξέρεις ότι υπάρχουν ειδική ας πούμε τροπολογία, παύλα νόμος όπου επιτρέπει μία με δύο μέρες στις γυναίκες που πάσχουν από δυσμηνόρια άδεια. Τι είναι αυτό? Δυσμηνόρια είναι όταν η γυναίκα, ας πούμε, έχει τη γνωστή σε όλους περίοδο. Και πονάει. Και πονάει πάρα πολύ, γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Και εγώ παθαίνω μιγκράνια και δεν κάθομαι σπίτι. Εντάξει, είναι δικαιολογημένο όμως αυτό, επειδή υπάρχουν κάποιες γυναίκες οι οποίες πραγματικά υποφέρουν και δεν μπορούν να σταθούν όρθιες από τον πόνο. Οπότε προφασιζόμουν αυτό. Εγώ μια φορά που δούλευα στο μαγαζί με τα ρούχα, ναι, που έκανα τη διακόσμηση, θυμάμαι ότι πήγα Ισπανία. Και είχα αγοράσει από πριν τα εισιτήρια με περισσότερες μέρες από την άδεια που είχα. Και. Ναι. Και τους είπα ότι. Δύο μέρες παραπάνω. Τρεις μέρες παραπάνω έκατσα. Τους είπα ότι ήμουνα με πονοκέφαλους και τα λοιπά και δεν μπορούσα και ότι έκανα με τόσο και τα λοιπά και τελικά μου έπιασαν. Και τελικά σου έπιασαν όταν ήρθες στην Ελλάδα. Ναι, γιατί ιδέες. Ήρθε η υπεύθυνη αυτή από την εταιρεία που ήταν πολύ φίλη μου, Ισπανίδα, στο σπίτι μου να δω πως ήμουνα και δεν άνοιξα ποτέ. Και μου λέει, ρε, δεν ανοίγεις κάτω. Άνοιξε να ανέβω να σου φέρω που σου έχω φέρει. Μου έφερε φαγητό που έμεινε και δίπλα μου. Όποιος λέει ψέματα πέφτει μες στα αίματα. Ναι, αλλά δεν έπαθα τίποτα τελικά. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε εδώ. Μην το κάνετε! Τι πάθει σήμερα ο Νίκος, καθόλου ανεβαστικό. Ναι. Τον έπιασε λίγο η επιστροφή στα 90s, 80s. Σήμερα που είναι δική μέρα, θα έπρεπε να παίξει λίγο Antique, Die For You, ένα όπα, κάτι πιο λαϊκό. Κάτι σε πιο ελληνικό βάλε ρε Σινικό, έτσι αν σου βρίσκεται βάλε κάτι σε Άντζελα. Κάνα Καζαντζίδι, αν έχεις, κάνε ένα Μητροπάνο, βάλε κανένα τέτοιο.
Θα βάλει κάνα ρεμπέτικο, ρε παιδί μου, μια και είναι η μέρα τώρα. Ξέρεις ότι το Σαββατοκύριακο μίλησα για τα μαλλιά σου στο τηλέφωνο. Τα μαλλιά μου. Γιατί τι έχω τα μαλλιά μου. Ωραία είναι. Ναι, αλλά τι. Αυτό ότι δεν είναι το κιτρινίλι. Ναι, ποιος, με ποιον μίλαγες καλά. Με αυτός που σου τάβαψε. Με το Χριστάρα. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Τι κάνει. Καλά είναι, πάμε στην επόμενη είδηση. Έφυγε, έφυγε κιτρινίλα. Λοιπόν, κουτσουνάκι μου. Πάμε στον Πόπειρα που τρύπωσε μέσα σε ένα μηχάνημα με λούτρινα ζωάκια. Έχουμε και βίντεο σε αυτό. Έχουμε να το δείξουμε. Το έχει. Όχι, δεν είναι βίντεο. Είναι φωτογραφία, ρε. Ωραία. Λοιπόν. Όπως καταλαβαίνετε και από την είδηση, δεν τη λέω μέχρι να τη βρει το φρανιτάκι. Εδώ είναι. Είναι ένα κουτσουνάκι το οποίο μπήκε μέσα εκεί που έχουμε αυτό το κουλοχέρι που πιάνει τα διάφορα τα λούτρινα ζωάκια και όποιος. Κουλοχέρι. Ναι, έτσι λέγεται, κουλοχέρι. Τσακ! Και βάζεις ένα κέρβα μέσα. Ήταν ένα μπομπυράκι που μπήκε εκεί πέρα και το ήταν πραγματικά. Στα ισπανικά σημαίνει άλλο πράγμα. Μην το πεις. Και ήταν και αυτό, ας πούμε, σαν λούτρινο ζωάκι. Πάμε να δούμε. Τι ακριβώς έχουμε στις εικονίτσες μας, βάλε full screen. Το έχουμε βάλει το full screen. Α, το βάλαμε και όλα. Αυτό είναι το παιδί, ρε. Πού ζω, καλέ, ένα παράλληλο. Συγγνώμη, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ψεύτικο. Αποκλείεται το παιδί να μπαίνει από κάτω, να ανέβει εκεί πάνω και μετά να μην μπορεί να βγει. Τόσο χαζό είναι το παιδί. Καλά είναι μικρούλι, μωρέ. Η μάνα, η μάνα δεν είναι για ασφαλιάρες. Γιατί μωρέ να είναι. Πάει η μάνα γιατί τραβεί και φωτογραφία. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ψεύτικο. Έλα, ότι άνοιξαν την πόρτα, βάλανε το παιδί, το έκανε τη φωτογραφία και το έβγαλαν. Πλάκα έχει, κάτσε να τη διαβάσουμε να δούμε τι ακριβώς είχε γίνει. Μέσα σε ένα μηχάνημα με λούτρινα ζωάκια βρέθηκε εγκλωβισμένο ένα αγοράκι 18 μηνών από το Τενεσί. Ο ίδιος πάντως. Από πού? Από το Τενεσί. Πού είναι το Τενεσί? Στην Αμερική. Πού ακριβώς? Στην Αμερική. Ποια από το κράτος της Αμερική. Α, πρώτα απ' όλα, πόσους κράτους έχει η Αμερική? Πόσα κράτη? Ναι. Θα σε γελάσω. Πολιτείες, ναι. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πόσες είναι, ρε παιδιά, 20. Όχι, έχει τα ίδια που έχει τα αστέρια της σημαίας. Πόσα είναι, τώρα σώθηκες. 24. 23. Πιο πάνω. 28. Από πάνω τι σου λένε. 14 μου λέει ο Νίκος. 28. Δεν ξέρω πόσα είναι. Ούτε εγώ το ξέρω. Τότε τι με ρωτάς, βέβαια. Ξέρω εγώ, μήπως το ξέρεις, να πληροφορηθώ κι εγώ. Δεν ξέρω, ιδέα δεν έχω. Τέλος πάντων, είναι στο Τενεσί. Ο μικρός λέει ξέφυγε για λίγο από την προσοχή της γιαγιάς του και εκείνος βρήκε την ευκαιρία να τρυπώσει μέσα στο μηχάνημα παιχνιδιών. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να βγάλουν το αγοράκι από το μηχάνημα. Ο ίδιος πάντως δεν φοβήθηκε καθόλου, καθώς είχε πάρει, λέει, τη θέση δίπλα στα παιχνίδια και το απολάμβανε. Όσο οι πυροσβέστες απεγκλώβιζαν το μικρό, του χάρισαν και ένα από τα λούτρινα ζωάκια που είχε μέσα. Τον καημένο. Αυτό συμβαίνει μέρη γι' αυτό το πράγμα. Έκανες παιδί πριν τα 25. Γιατί μου ωραία το λες αυτό. Πρέπει να έχουμε λίγο μυαλό πριν να κάνουμε τα παιδιά. Μετά μπαίνουμε εκεί τα παιδιά και τι γίνεται. Εντάξει, και αν μένει εκεί τώρα το παιδί για πάντα. Το παιδάκι τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί. Δεν μπορείς να το ελέγξεις. Αμερική έχει 50. Κράτη. Τι, 50, 50 ναι, πολιτείες. Ναι. Είσαι σίγουρος. Ναι, το διάβασα τώρα. Μορσά πολλές δεν είναι. Και. Είναι μικρή. Ξέρω εγώ. Αυτό το μικρό παιδάκι εκεί μέσα, η μάνα τώρα, η μάνα είναι για να την βάλεις μία μέσα το κεφάλι και να του κάνεις με την καρφιά έτσι στο κεφάλι συνέχεια. Πουμ, 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 πουμ. Όχι, πουμ, σταμάτα. Ναι. Όχι, μη λες τέτοια πράγματα. Γιατί όχι. Για τα μικρά παιδάκια. Σίγουρα, όχι για τα μικρά παιδάκια, το λέω για την καθυστερημένη της μάνας. Έλα, η γιαγιά του ήταν καταρχήν. Η γιαγιά θα έχει την πλητροπεξία αυτή που λέτε εσείς και έχει χάθει τον έλεγχο. Και τι να κάνει, μωρέ, έφυγε η γιαγιά για λίγο, πήγε προς τα εκεί στο φαρμακείο να πάρει κάτι και του έφυγε αυτό έτσι μικρό που είναι και τρύπωσε. Τι για όταν πήγε χάνει. Να πάρει πάμπερς, ξέρω ότι πήγε να πάρει. Άσε με τώρα. Δικά της και του μωρού. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μας είδηση. Όχι. Τι θέλεις, κομμάτι θέλεις. Όχι. Δώσε ένα κομμάτι. Α, ναι. Εμείς εδώ δεν έχουμε πρόβλημα με τα νούμερα, είμαστε νούμερα είμαστε από μόνοι μας. Είμαστε από μόνοι μας νούμερα. Είμαστε μεγάλα νούμερα. Έτσι, δεν κοιτάμε τα νούμερα, δεν βλέπουμε τα νούμερα. Τι μας νοιάζουν τα νούμερα. Βασικά, εμείς είμαστε νούμερα από μόνοι μας, αλλά τα παιδιά που μας βλέπουν είναι πανέξυπνα. Θα πω κάτι τώρα πολύ. Τσουνάκια μου, σας πολύ αγαπάμε. Φαν. Εσείς είστε τα νούμερά μας. Σας αγαπάμε. Εσύ να σου πω, είπαμε είμαστε νούμερα, αλλά μην το δείχνουμε κιόλας. Θα μας παρεξηγήσουν τα παιδιά. Έλα τώρα. Αλήθεια. Πρέπει να πούμε ότι εμείς εδώ στα break κάνουμε κουμπέντες για τα νούμερα. Πώς πάνε τα νούμερα. Ναι. Τι μας νοιάζουν τα νούμερα μας. Αλήθεια, δεν μας νοιάζουν. Ρε Σιφρανή, το παίζει και να είμαστε μοναδική εκπομπή στην τηλεόραση που ποτέ δεν έχουμε κοιτάξει. Άρα σε πληροφορώ ότι το Local Report Best Of έφτασε μία μέρα στο 2,7. Τρελά νούμερα!
Το 2,7 έφτασε μια μέρα. πρέπει να το πω. Και αυτό, και συγγνώμη, εμείς δεν πιάνει σε όλη την χώρα, αλλά για τις πόλεις που πιάνει, είναι μεγάλο νούμερο ένα 2,7 και είμαστε πολύ περήφανοι. Θα ήθελε πολλές φορές τον Έριτ να κάνει τέτοια νούμερα. Βασικά, παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ, ρε κουτσουνάκια. Πραγματικά, σας αγαπάμε. Όχι και το πρωί, το απόγευμα. Ευχαριστούμε που μας στηρίζετε. Το πρωί. Για το πρωί κάνουμε νούμερα, δύο. Μάταρε. Ένα σούπα κουτσουνάκι μου. Πάμε σε ένα επικό βίντεο. Της Air New Zealand με πρωταγωνιστές. Πώς? Της Air New Zealand. Με σκοτώνεις με τα αγγλικά σου. Air New Zealand. Πού είναι Νέα Θεηλανδία? Νέα Ζηλανδία είναι. Νέα Θεηλάντα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν έχω ρε, δεν φορά ακουστικό. Α, δεν φοράς. Όχι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πού? Είναι εκεί. Εκεί? Πίσω στο χάτι. Ναι. Την αγαπώ. Είναι πάρα... Κάτω από την Αυστραλία είναι, ρε. Είναι πολύ ωραία στην Αζηλανδία, πάντως χρονή. Έχει πάει μια φίλη μου, λέει, είναι φανταστικά. Αλήθεια. Καλέ, να σου πω μια χαζομάρα. Ποια? Τώρα μην με παρεξηγήσεις. Στην Αζηλανδία έχουν χιόνια. Όχι. Παράδεισο είναι, ρε. Δεν έχουν χιόνια εκεί. Όχι. Εντάξει, ό,τι να είναι. Γιατί εγώ δεν και μπορεί να έχει τα ψηλά βουνά, αλλά γενικά δεν έχει. Όχι, γενικά ας πούμε δεν είναι. Παραλίες είναι. Δεν είναι σαν τη Σουηδία που είναι πολύ. Όχι. Αυτό μου τα λέει τώρα αλήθεια. Όχι, στορκίζομαι. Στορκίζομαι. Εντάξει, τώρα είμαι και λίγο αστοιχείωτη στη γεωγραφία. Δεν έκανα. Είμαι τελείως. Τι θες να μου πεις, ότι έχεις πάει εκεί για σκι? Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ακούγα Νέα Ζηλανδία, New Zealand. Λέω αυτό κάτι με χιόνια μου κάνει. Κάτι τέτοιο μου κάνει, δεν ξέρω. Anyway, δεν πειράζει. Εκείνα που έκανε το Lord of the Ring, ρε. Το Άρχοντα των Δακτυλίδιων, με Σινιόρ Δελος Ανίγιος. Εντάξει, δεν το λες και όλου στο το τοπίο. Δεν το λες και πολύ... και σαν την Ελλάδα, ας πούμε. Θα ήθελε να είναι σαν την Ελλάδα. Θα ήθελε να είναι. Λοιπόν, και τώρα που τα λέμε, ρε Σιφρανίτο, δεν θα μπορούσε να γυριστεί ρε, εσύ μια ταινία εδώ πέρα. Ναι. Σαν τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών. Να τον πάμε εκεί πέρα στα Τρίκαλα της Κορινθίας. Στα καλά καθούμενα με την Ζήτα Μακρυπούλια που είναι τώρα στο σινεμά. Δεν θες ταινίες, εδώ έχεις ταινίες. Όχι, εννοώ και ξένες παραγωγές. Ποιο, το λοχαγού του λοχαγού Μανταρίνη. Όχι, τα δύο πρόσωπα του Νοέμβρη. Τι είναι αυτό? Όχι, δεν λέω Χολιγουδιανή. Τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου, πώς το λένε, αυτή με τον Μίγκο Μόρτενσεν. Ναι, που γύριστηκε εδώ στην Ελλάδα, ρε. Σε ποια περιοχή? Μετά Κρήτη. Τα μισάνυχτα. Ναι, αλλά δεν κατάλαβα. Γιατί να μην γυρίσουν και ένα Batman εδώ πέρα? Γιατί να μην γυρίσουν και ένα Άρχοντα των Δακτυλιδιών? Σε τι στερούμε εμείς, ρε εσύ? Όχι, σε τι στερούμε, πες μου. Να το συζητήσουμε. Γιατί με το επίπεδο που είχαμε μετά από την Αλίκη που έκανε μεγάλες επιτυχίες. Ναι. Σιγά να κάνει μεγάλη επιτυχία το Άρχοντα των Δακτυλιδιών. Γιατί να μην έρθουν εδώ πέρα ξένες παραγωγές να μας ακουμπήσουν. Γιατί δεν το χρειαζόμαστε. Να μας ακουμπήσουν γιατί τα έχουμε ωραία τα αθλητικά στάρ. Έχουμε τα σινεμά, τις ταινίες του 60 και 70 της Ελλάδας ήταν τα καλύτερα. Αλίκη Βουγιουκλάκη, Πασταφλόρα. Παπαμιχαήλ. Ήταν ο άντρας της Αλίκης Βουγιουκλάκης. Η Μελίνα που ήταν τα 60. Μελίνα τώρα τι μου θυμίζει. Το Ζορμπά, ρε παιδιά. Το Ζορμπά. Όχι το Ζορμπά, το Ζορμπά. Ο Ζίργου. Θανάσης Βέγκος. Γινόντουσαν παλιά πολύ ωραίες ταινίες. Και πολύ αλλά ωραία τώρα... κομμωδία τώρα. Εγώ δεν λέω να ξοδέψουμε. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Άκου. Και τα ίδια. Λένε εγώ... γιατί δεν λειτουργούν οι σειρές στην Ελλάδα? Γιατί είναι όλα τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Εγώ ρε Σιφρανή το δεν λέω ίδια να σενάρια, ξοδέψουμε. Τα ίδια και τα ίδια. Δικά μας λεφτά για να φτιάξουμε δικές μας παραγωγές. Κοίτα η Μουρμούρα. Περίμενε. Εγώ λέω να. Διαφορετικό έρθουνε... πλακ. Επιτυχία. Να έρθουν. Άρα η Μουρμούρα, να ξέρεις ότι στην Ισπανία είχαμε τη Μουρμούρα πριν 5 χρόνια. Ολοίδιο. Α, ωραία. Και εμάς μας λέει ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ότι το γράφει μόνος του. Τα σενάρια σίγουρα τα γράφει μόνος του, αλλά... Έκλεψε την ιδέα, απ' έξω. Όχι, δεν την έκλεψε. Αλλά ότι είναι ένα τύπου σύριαλ, όπως είναι The Modern Family και όλα αυτά, που είναι πιο έτσι, είναι μικρά μήκους. Καταγγελία! Τι είναι αυτά! Τι είναι αυτά! Εγώ τον άκουγα τις προάλλες που έλεγε που είχε πάει στη Μενεγάκη και έλεγε ότι το γράφει το σενάριο, το γράφει! Το γράφει! Συγγνώμη. Δεν είναι ισπανικό. Σου λέω ότι αυτές τις σειρές που είναι σαν μικρές ιστορίες, ναι, υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια και είναι μεγάλη επιτυχία. Συγγνώμη, Βλαδίμηρε.
Είναι ξανθιά. Νόμιζα ότι... Μη μας παίρνεις τηλέφωνο στο Messenger. Δεν απαντάμε. Νόμιζα ότι, ξέρεις, ήταν απ' έξω. Καλέ, πάμε σε ένα κομμάτι και ερχόμαστε. Πώς κινηθώ. Έτσι γεμί για πρώτη φορά. Σαν παρθένα. Η καρδιά μου εχτύπα. Γιατί το λέμε τώρα αυτό, δεν το λέμε έτσι, ας πούμε, επειδή μας την κατέβηκε στην κεφάλι μας. Μην πατάς το μαξιλάρι μου. Έτοιμη για πρώτη φορά. Μην πατάς το μαξιλάρι μου. Σαν παρθένα. Κάτσε, παρθένα, περίμενε. Λοιπόν, δεν το βάλαμε τυχαία αυτό το τραγουδάκι. Το είπε μια καλόγρια, αυτή που νίκησε στην Ιταλία. Τι είναι η Ιταλία, σιγά τη φωνή που έχει καλόγρια. Στο Ιταλικό The Voice νίκησε. Και πήγε, λέει, και έκανε διασκευή το τραγούδι της Μαντάνα, το Lucky Virgin. Το πρώτο σίγγλ ήταν το «Σαν Παρθένα». Της Μαντάνα. «Σαν Παρθένα». Της Μαντάνα, το Lucky Virgin. Να σου πω, έλα, βάλ το λίγο να το χορέψουμε. Δεν το έχω. Το «Σαν Παρθένα». Δεν το έχω. Δεν το έχω. «Σαν Παρθένα». Τι που μπατσάτα να χορεύουμε το «Σαν Παρθένα». Και δεν υπήρχε, και δεν υπήρχε πιο κατάλληλη γυναίκα να τραγουδήσει το «Σαν Παρθένα» από τη συγκεκριμένη κοπελιά. Τι έχει χάσει το dancing γιατί φέτος. Μπορεί... Ρε, εσύ, να σου πω. Τι έχει χάσει. Λες να είναι παρθένα. Αφού είναι καλόγρι, είναι παρθένα. Μπορεί, ας πούμε, όμως να έκανε μια πολιτάρα στη ζωή. Οι καλόγριες πριν να μπουν στο μοναστήριο δεν πρέπει να κάνουν τεστ σαν το Παπαδόπουλο. Όχι. Όχι το Παπαδόπουλο. Τους κάνουν την ιερά εξέταση. Αυτό γίνονταν στα παλιά χρόνια. Πώς γίνεται αυτό με το μαντιλάκι. Αχ, Χριστέ μου, θα πρέπει να τα πούμε αυτά. Όχι, τώρα. Δεν θα τα πούμε, αλλά πες μου, να το ψάχνω μετά. Αυτό που λες, ήταν η παλιά ιερά εξέταση όπου πήγαινε η... Α, μην το κάνεις κινήσεις! Ναι. Λοιπόν, πες, αυτό δεν υπάρχει τώρα. Και κοίταξε, γεια σου, υπάρχει κάποιο μέσα. Μπράβο, κάτι τέτοιο, κοίταζε τώρα. Κοίταζε ο εκάστοτε ιερέας αν είχε παραβιαστεί ο παρθενικός σημαίνας της κοπέλας που ήθελε, ας πούμε, σταμάτα. Να μονάσει. Τι λέμε τώρα. Όχι, αλλά γενικά υποτίθεται ότι πρέπει να σου... Να σου έχει καλέσει ο Θεός για να μπεις καλόγρια, έτσι δεν είναι. Γιατί? Να νιώθεις το κάλεσμα του Θεού, έτσι δεν είναι. Μπορεί ο πατέρας μου που πήγε για μοναχός... Ήτανε παρθένος. Εγώ στον πατέρα μου δεν τη ρωτώ τέτοια, ρε. Γιατί, κακό είναι. Δεν κακό. Θα μου δώσει μια ασφαλιάρα. Δεν κακό, καλέ. Γιατί κακό είναι. Εντάξει, ο πατέρας μου δεν γνώρισε γυναίκα πριν τη μάνα μου και η μάνα μου μπράβο γνώρισε. Από ό,τι έχω μάθει. Δεν σου έχω πει την ιστορία. Έλα, ότι η μάνα μου έμεινε. Η μάνα μου, τρεις μέρες πριν να παντρευτεί με τον προηγούμενο στον πατέρα μου, την άφησε. Την άφησε με τον ηφικό τρεις μέρες πριν να πάνε στην εκκλησία να παντρευτούν. Αλλά δεν είχαν όμως συνάψει σχέση. Δεν ξέρω, παλιά ήταν διαφορετικά. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί η μάνα μου μετά γνώρισε τον καλύτερο άντρα του κόσμου, ο πατέρα μου. Να σου πω, ρε, μην βγάζεις τα προσωπικά της γυναίκας στον αέρα. Λες ότι θα το καταλάβει σιγά. Συγγνώμη, άμα αυτή τη στιγμή το καταλάβαινε στα ισπανικά, τι θα σου έκανε. Η μάνα μου. Δεν σε κυνηγάγε με την κουτάλα. Όχι, θα έλεγε. Άι, Ελιχοπούτη. Αυτό. Ορίστε, τι θα σε έλεγε. Άι, Ελιχοπούτη. Τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Άι, το παιδί. Α, το παλιό παιδί, εντάξει. Λοιπόν, το παλιό, άλλο. Και αφού είπαμε τα προσωπικά μας, αφού τη γλεντήσαμε την εθνική μας επέτειο. Παρθένα. Έτσι, και αφού χορέψαμε και το Like a Virgin, πού μπορούν να μας δουν τα παιδάκια μας. YouTube.com / MatTV. Γρεις, αύριο πρέπει να πούμε ότι θα είναι μαζί μας μια ισπανική εκπομπή που θα κάνει να... Με κάνει ρεπορτά. Μας κάνει ρεπορτά. Αύριο είναι. Αύριο, Τετάρτη. Στις 1:30 εδώ. Ναι. Και στο Best of 8 και στην Κύπρο, νομίζω ότι τις 7 έχουν αλλάξει την ώρα. Ναι, αλλά θα το πληροφορηθούμε και μετά θα σας πούμε με σιγουριά, εντάξει. Ναι. Άντε σας φιλούμε, καλά να περάσετε σήμερα, ε! Φιλάκια, γεια σας! Αύριο έρχονται, να έρθεις όμορφη!